και ανοίγουμε την κάμερα μας και πάμε να κάνουμε να φτιάξουμε το μικροφωνάκι μας εδώ για να έχουμε λίγο καλύτερο ήχο Λοιπόν είμαι λίγο υπερφωτισμένος βασικά η ώρα είναι 2 .20. και 20 στην εδώ και κάνα μισά ώρα και για να μπορέσω να φτιάξω όλο αυτό κάτσε να διπλώσουμε και λίγο το πόδι Γενικά κάνω τώρα ένα vlog γιατί θέλω να κάνω έτσι ένα update σε αυτά τα οποία έχω πει και έχω δοκιμάσει όλες αυτές τις μέρες. Λοιπόν, Neckbar, Disposable, αν τα κάνει Focus, είναι λίγο μακριά η κάμερα. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό που θέλω να πω και να αναφέρω είναι... Ότι συγκριτικά τουλάχιστον όπως ανέφερα και στα προηγούμενα βίντεο με τα άλλα δύο ε, disposable τα οποία έχω δοκιμάσει αυτό εδώ μου έχει λίγο καλύτερη ανάλυση γεύσης και όχι δεν είναι payroll ε, και λίγο πιο καλό χτύπημα. Δεν ξέρω ως προς τι έχει να κάνει αυτό από την άποψη υλικών ποιότητας και τα σχετικά δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Θα μπω στη διαδικασία το ότι το χτύπημά του μου είναι λίγο πιο ανώτερο συγκριτικά με τα άλλα δύο που έχω δοκιμάσει. Γιατί θα μιλήσω μόνο για αυτά που έχω δοκιμάσει, όχι γενικά. Γενικά δεν έχω αρκετή εμπειρία σαν disposable, το έχω ξανααναφέρει αυτό. Ε, 20 νοικοτήνη. Αν και θα προτιμούσα, δεν ξέρω αν υπάρχει, να υπήρχε α πούμε και με δεκάρα νοικοτήνη. Γιατί εμένα προσωπικά, ενώ είναι ωραίο, χτυπάει αρκετά. Να αναφέρω ότι το μπάκο το αυτό εδώ. Ε, είναι ξανά καπνά αναμειγμένα με σκούρα καπνά. Οκ, okay, καταλαβαίνει ότι είναι καπνικό, δεν έχει και την τρελή γεύση όπω έχει α πούμε σε ένα πόντι σε έναν τυποποιητή, αλλά έχει μια ωραία αίσθηση γεύση. Ε, σε ένα φρουτόδεστο το οποίο είχα δοκιμάσει σε άλλη εταιρεία, ναι, ήταν λίγο πιο έντονη και πιο ευδιάκριτη η γεύση του φαντάζομαι λόγω παγωτικών των οποίων έχουν μέσα. Η υπόλοιπη σειρά των νίκμπαρ έχει παγωτικό μέσα, οπότε φαντάζομαι ότι θα είναι σαφώ λίγο πιο πλούσια η γεύση του. Δεν έχω δοκιμάσει, δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη, απλά εικασίε κάνω. Λοιπόν, πολύ ωραίο μικρό κόμπακ, το βάζει στην τσέπη, εγώ το έχω καθημερινά μαζί μου. Ε, το έχω μία μισή εβδομάδα, δεν το έχω χρησιμοποιήσει υπερβολικά πολύ για να τελειώσει, αλλά φαντάζομαι λογικά θα κοντεύει να τελειώσει. Έχει αυτό το μπλε. Mm. Αυτό το μπλε λαμπάκι εδώ πέρα, το οποίο είναι και το airflow, οπότε αν το κλείσετε ή αν το πιάσετε έτσι, δεν θα πάρετε ποτέ τζούρα. Ε, δεν ξέρω πόσα παύ κρατάει. Λέει 500 η εταιρεία. 500 λένε όλε βασικά, αλλά δεν θα κάτσω να μετρήσω τα παύ. Δεν το συζητάμε. Εκτό κι αν είμαι βολισμένο. Δεν είμαι. Αλλά. <σχι> Μικρόφωνο. Εκεί. <σχι> και, και εκεί. Λοιπόν. Αλλά. Η γεύση του μέτρια. Οκ. Okay. Δεν μπορώ να καταλάβει πολλά γιατί είναι αρκετά σφιχτή ζούρα. Τι εξυπηρετεί σε μένα σε αυτό εδώ πέρα. Με εξυπηρετεί, α πούμε, στο σημείο, α παράδειγμα, στη δουλειά το οποίο θέλω να πάρω μια γρήγορη ζούρα. Ε, θέλω να το έχω μαζί μου στην τσέπη μου οπότε στα κλεφτά ή εκεί που μπορώ και ξεφεύγω λίγο να τραβήξω μία δύο τζούρες για να μπορέσω να πάρω την νοικοτήνη που χρειάζομαι το χρησιμοποίησα σε ένα δύο σημεία τα οποία δεν ήθελα να βγάλω ατμοποιητή ή pod, εντάξει και το pod quick release, ας πούμε, εντάξει οκ, okay, σαν και αυτό εδώ δεν θα πω κάτι διαφορετικό αλλά με βόλεψε το έβγαλα, πήρα μία τζουρίτσα, όχι πολύ ατμός, πήρα την νοικοτήνη μου, μία δύο τζούρες καθάρισα τελείωσα. Ε, αυτό. Απλά ε, η νοικοτήνη, α πούμε, άρα επειδή είναι και αλάτων, εμένα στι 3-4 τζούρε απανοτέ αρχίζει και με χτυπάει λίγο. Αυτό θέλουμε από τη μία. Από την άλλη, όμω, δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω συνέχεια γιατί με ένα προσωπικά με ενοχλεί. Όχι το συγκεκριμένο, το disposable γενικά σαν συσκευή. Δεν ξέρω αν έχει βγει αν έχει κυκλοφορήσει με λιγότερη νοικοτήνη, γιατί είναι και αλάτων. Νομίζω ότι υπάρχουν μόνο νοικοτήνε αλάτων με χαμηλότερη νοικοτίνη δεκάρα, δεν κάνω Δεν ξέρω αν υπάρχουν σαν δυσπόσα θα βγει. δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Ε, λέω τι θα μου άρεσε εμένα. Α, το τώρα δηλαδή σου έχω κάνει κάποιε τζούρε, αρχίζει και με ενοχλεί. Οπότε δεν μπορώ να τα απολαύσω όσο θέλω. Γιατί σα λέω, η γεύση του είναι μέτρη, Δηλαδή το νιώθω στο καπνικό, νιώθω στα καπνά τα οποία έχει μέσα, σε χτυπάει η νοικοτήνη, σε χτυπάει πολύ. Anyway, είναι plug and play συσκευέ. Σα μ' να βελτιωθούν και να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν ακόμα περισσότερο. Ε, τουλάχιστον εμένα, που δεν είμαι νέο ατμιστή, με βολεύει σε αυτό το plug and play το οποίο προσφέρει, ώστε να μπορώ να το έχω μαζί μου στη δουλειά, στο αμάξι. Κάπου δηλαδή που θα χρειαστεί να τραβηξω δυο 2-3 τζούρε και θέλω κάτι γρήγορο, άμεσο, όπω είναι ένα δεσπόσταμπι ή όπω είναι ένα, 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 είναι ένα πόντα, α πούμε. Αν πει δεν έχει πόντρα, μεγάλη και έχει μου, Γιατί μου αρέσει. Δεν ξέρω, η αίσθηση του, η φάση του μου αρέσει πάρα πολύ. Ε, Ανομαλίε είναι αυτές Λοιπόν, με έχει βολέψει. Είναι καλό. Αυτό που έχω δε, θα το αφήσω εδώ, είναι το clips. Το clips από Inokin. Αυτό εδώ, αν κάνει focus, γιατί δεν είμαστε σε καλό σημείο και δεν έχουμε τον καλύτερο φωτισμό. Αν και εγώ είμαι υπερφωτισμένο, δεν έχει σημασία. Δεν θα σα μπλέξω αυτά με τι κάμερε. Θα κάνουμε ένα άλλο επεισόδιο πώ να βγάζετε φωτογραφίε το καλοκαίρι τα μοντάκια σα στην παραλία. Χωρί τα ποδαράκια σα. Λοιπόν, αγαπημένο, σε αυτό εδώ είναι αυτό. Οπ. Εδώ σε αυτή τη φάση που με βλέπετε σας λέω η ώρα είναι ε, 2.26 αυτή τη στιγμή πίσω μοντάρουμε το βίντεο αυτό που βλέπετε πως γίνεται αυτό αν κάνετε μοντάζ θα καταλαβαίνετε. Ε, οπότε, γι' αυτό εδώ τι θα πω τώρα. Το έχω μία μισή εβδομάδα περίπου στα χέρια μου. Ναι, στη μία μισή εβδομάδα το έχω ξεκίνησα να το χρησιμοποιώ με, το... Με, την... με, την, προφόρτιση την οποία έχει. Ξέρω, θα ήταν 50, 60, 100, 40, πόσο θα ήταν. Στι τέσσερι μερούλε περίπου ε, του έκανα μία φόρτιση γιατί χρειάστηκε το εδώ από το λαμπάκι εδώ το οποίο αναβόζω είναι και η τζούρα δεν έβγαινε άλλο. Οπότε με μία φόρτιση και μία μέτρια προ καλή χρήση μου έχει βγάλει έξι μέρε περίπου. 700 μιλιαμπέρ μπαταρία. Αν είναι 6, θα Οκ, okay. ε, Μην λέω τώρα κάτι υπερβολικό αλλά έχει πάρα πολύ καλή διαχείριση ρεύματο. Είναι βέβαια χαμηλή η αντίστασή του, είναι 08, η τζούρα του σφιχτεί οπότε δεν έχει να τραβάσει πιπίλα συνέχεια. USB Type-C για γρήγορη φόρτιση. Γενικά ωραίο. Ε, η αίσθηση του μοιάζει με τα αλλά. Δεν είναι μεταλλικό, είναι πλαστικό. Είναι πλαστικά τα μέρη. Οκ, okay, έχει 15 ευρώ, λογικό. Και για να πω ότι το 15 ευρώ πιστεύω ότι προσφέρει περισσότερα από όσα χρειάζεται. Η κάψουλα του, η αμπούλα του ε, πείτε το, όπω θέλετε ε, είναι ουσιαστικά μόλι καεί αντίσταση το πετάς και βάζει άλλο στη θέση του. Δεν είναι όπω κάποια άλλα τα οποία αλλάζει αντίσταση και τα σχετικά που δεν μου αρέσει. Προτιμώ να παίρνω αυτό το πετάω και βάζω. Στα πλάγια εδώ έχει να γεμίσει. Θα τα δούμε βέβαια αυτό στο unboxing το οποίο θα κάνω στην, στα μέσα τη εβδομάδα. Για να δούμε τι έχει μέσα και η συσκευασία και αυτά. Airflow έχει από την από κάτω πλευρά. Εδώ δεξιά αριστερά φαντάζομαι ότι είναι το Airflow που έχει δύο τρυπούλε μικρέ. Οκ, okay, εδώ πάνω είναι λίγο πλαστικά τα μέρη αυτά εδώ πέρα. Έχει, μοιάζει λίγο έτσι. Ε, δεν θα έλεγα φτηνιάρικο, θα έλεγα. Ε, για να πω το 15 ευρώ το οποίο είναι άριστο να μου πεις αν με κάνετε, ένα άλλο που κάνει 30 ας πούμε τι θα έχει πάνω. Οκ okay. σαφώς όχι πολλά περισσότερα από αυτό δεν το συζητάμε αλλά είναι ωραίο οι μαγκιά οι οποίοι έχουν κάνει εδώ πέρα με το μαγνητάκι δηλαδή οκ okay, οι τύποι προσθέσανε δύο μαγνητάκια εδώ πέρα 0,02 cents και κάνανε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Δεν χάνεις το καπάκι βγάζεις το καπάκι στα περισσότερα και το ψάχνεις. Θα το βάλει δίπλα στο κάθισμα, να στο αυτοκίνητο, θα το βάλει στο δάκι, θα το βάλει στην τσέπη, δεν το βρίσκει σε άλλο μετά, δεν υπάρχει περίπτωση. Και η πρακτικότητα η οποία δίνει είναι το στόμιο να μην έρχεται σε επαφή με οτιδήποτε άλλο όταν αποθηκεύεται. Πάρα πολύ ωραίο είναι κλικ, έχει δύο αυτά και δεξιά αριστερά, θα τα δούμε στο βίντεο, είπαμε αυτά. Ε, ωραίο. Το μόνο που ίσω θα ήθελα είναι εφόσον δεν έχει ρυθμιζόμενο αέρα, ένα κλακ αέρα, ένα κλικ αέρα περισσότερο. Δηλαδή θα προτιμούσα σημαίνει, να μου είχε δύο αντιστάσει. Μία όπω είναι αυτό εδώ πέρα στον αέρα τη, που δεν είναι ούτε αεράτη αλλά ούτε και σφιχτή, είναι κάπου στο ενδιάμεσο. Αλλά θα ήθελα ένα τσίμπημα, τσίμπημα πραγματικά του αέρα παραπάνω να μου γεμίσει λίγο την τζούρα. Γιατί σαν αίσθηση βατ και σαν αίσθηση τζούρα είναι πάρα πολύ όμορφο. Όχι ότι δεν με βολεύει και δεν το χρησιμοποιώ, το χρησιμοποιώ άνετα, αλλά θα ήθελα ένα την του τζούρα του. Το έχω πει 50 φορέ, μιλάω ακριβώ 30 λεπτά για το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, συγκριτικά, α με το άλλο pod το οποίο χρησιμοποιώ αυτέ τι μέρε, το οποίο είναι το Σβουπούτο Άργου στο το pod, ε, έχει ρυθμιζόμενο αέρα και έχει λίγο πιο γεμάτη ένταση και πιο πολλά βάτ. Αυτό εδώ πέρα από ότι το έχω κόψει εγώ πρέπει να παίζει στα 12 με 13 βάτ, το άλλο παίζει στα 18, σαφώ και έχει διαφορά. Αλλά έχει μια άλλη άνεση ζούρα. Διαφορετικό mod και διαφορετικό pod και διπλάσια τιμή. Οκ, okay, δεν αντιλέγω. Απλά ένα συγκριτικό μεταξύ τους και βασικά περιμένω και το Aspire, Aspire, δεν θυμάμαι πώς λέγεται το υπόλοιπο, για να κάνω ένα συγκριτικό γενικά με τα πόντ τη φετινή χρονιά. Τι παίζω δηλαδή, κάποια από τα πόντ τα οποία ε, θα πέσουν στα χέρια μου για να μπορέσω να βγάλω ένα πόρισμα πιο μου αρέσει, πιο με καλύπτει, πιο με βολεύει, που πω και τι και τα σχετικά και να πω μια μικρή αποψούλα μου. Ε, τα υγρά τα οποία δοκιμάζω εδώ είναι κάπνικα. Ε, βασικά ένα υγρό δοκιμάζω και στα δύο για να μπορέσω να εκφέρω μια ολοκληρωμένη άποψη <coughs> και να μπορώ να είμαι λίγο πιο εμπεριστατωμένος στην άποψή μου. Να πω ότι το έχω μια μισή εβδομάδα το κάπτρις ας πούμε και κρατάει ακόμα η γεύση του. Δεν το... Δεν το δεν διέλυσε, ας πούμε. Δεν, δεν, δεν αλλάζει δηλαδή γρήγορα αντίσταση. Εγώ περίμενα, πούμε, ότι στη εβδομάδα θα την έχει φάει την αντίσταση. Ε, δεν, θέλω να το δοκιμάσω μέσα και τα unsalted τα οποία είναι παγωμένα γιατί σαφώς σε αυτή τη τζούρα και σε αυτά τα βάτ θα έχεις μια μεγαλύτερη ένταση ε, αυτό θα το κάνω βέβαια τώρα γιατί αύριο θα παραγγείλω αντιστάσεις για αυτό εδώ ε, οπότε λίγο πριν τελειώσουν θα βάλω εδώ το παγωμένο να το δοκιμάσω ρε τσίπι μια αντιστασούλα είναι 3 ευρώ για, ναι, αλλά αν δεν μου αρέσει, α πούμε, να μην χαλάσει την άλλη την αντίσταση. Μην λέμε τώρα ότι θέλουμε. Αλλά έτσι να πάρω μια ιδέα πώ χτυπάει. Α, όχι, θα το βάλω μια καθαρή για να μην γκρινιάζει ο. ο. ο payroll. Όχι, δεν κάνει με payroll. Ο project man, τέλο πάντων. Αλλά είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Καλή διάρκεια μπαταρία. Η μπαταρία του βασικά με έχει εκπλήξει. Συγκριτικά με το Argus Pod, το οποίο ο προκάτοχο του, το Argus Air, ε, ήταν φοβερό στην μπαταρία του και γάμο τη διαχείριση μπαταρία. Το Argo Spot θα τα πούμε την επόμενη φορά στο επόμενο βίντεο. <laughs> όλα καλά, όλα ωραία, αλλά αυτή η μπαταρία, αυτό το νέο chipset το οποίο έχει βάλει μέσα. Ενώ εδώ αντιθέτω, ίσω έχει επειδή και έχει και πιο σφιχτή τζούρα και γιατί την ίδια μπαταρία νομίζω έχουν στα bear έχουμε λίγο καλύτερη διαχείριση, λίγο καλύτερη διάρκεια ωραίο, μία φορά τη βδομάδα φόρτιση ουσιαστικά κάνουμε, θα το δω και δεύτερη βδομάδα για να σας πω, δηλαδή σε λίγο πιο ε, πιο πολύ χρήση για να μπορέσω να δω πως θα παίξει η τζούρα του Αυτά. Αυτά Λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω λίγο το μοντάζ στο βίντεο, βάση και καταφέρω να το ανεβάσω για αύριο Κυριακή αλλά αν δεν με παραγύπνος αλλά ακριβώς από κάτω από το βίντεο στα δεξιά περίπου έχει ένα subscribe. Το subscribe είναι ότι κάνετε εγγραφή στο κανάλι και δεν ένα καμπανάκι. Δηλαδή να ξέρετε πότε αυτό ο άνθρωπο θα ανεβάσει ένα βιντεάκι, πότε θα ανεβάσει ένα live, πότε θα ανεβάσει μια δημοσίευση. Κάτι ρε παιδί μου, κάθεται και μιλάει τσάμπα μόνο του. Και ένα like στα πιο αριστερά. Τώρα για share δεν το συζητάμε, δεν κάνει κανένα σα, οπότε δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Παρατηρώ τον τελευταίο καιρό. Έχουμε 1.2K 12 subscribers, ε, το οποίο ουσιαστικά είναι πλασματικό γιατί ήταν κάποια στιγμή που είχε γίνει έτσι ένα πανηγυράκι και είχαν μαζευτεί κάποιο κόσμο. Κάτσε κάτω Γενικά έχουμε 300 με 400 viewer τη φορά. Το οποίο ένα 40% βλέπω ότι είναι μη εγγεγραμμένοι χρήστε. Αφού είσαστε σταθεροί και βλέπετε, κάντε ένα subscribe. Δεν κακό. Δεν είναι καθόλου κακό. Καμπανάκι, μην πατήσετε, ρε παιδί μου. Εντάξει, οκ, okay, θα το βρείτε τυχαία. Αφού έτσι κι αλλιώ, από ό,τι Ίσως το ψάχνετε από αναζήτηση, ίσω βλέπετε από κάποια δημοσίευσή μου. Μπορείτε να γραφτείτε στο Facebook που υπάρχουν πληροφορίε από κάτω στη σελίδα G Vapes ή στη σελίδα G Coils. Ε, υπάρχει η ομάδα Vape Crew, δεν τη χρησιμοποιούμε. Είναι απλά και καλά για να συνοδεύει το κανάλι, να υπάρχει μια ομάδα η οποία σου μείνει εξή και καλά σε το κανάλι. Τυπικό μου που που κάνουμε καμία δημοσίευση. Αυτά. Like, subscribe. G Vapes is here. Να το πάλι αυτό με τα βγει και G Vapes. G -Vapes here, bitches. Τα λέμε στο live τη Τρίτη κάτι θα δούμε και θα έχουμε να δείξουμε. Θα μπουν εκεί πέρα λίγο τζέρτζελο στο chat να πούμε. Στο επόμενο βίντεο θα σας μάθω πώς να βγάζετε φωτογραφίες με τα mod χωρίς ποδαράκια στην παραλία. Αυτά. g is here. See you next time, bitches. <συσχερ> και θα σας δείξω και τα νέα μου καλούδια στο επόμενο βίντεο. Καλή <συσχερ> νύχτα.